Ακούτε το σκεπτικό κάφρο. Είμαι ο Μάκιους από το Lumben.tv. Μια αληθινή συνωμοσία στο μικροσκόπιο. Κι όμως υπάρχουν. Το ξέρω ότι βλέποντας σκεπτικό κάφρο είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβετε, αλλά δεν απορρίπτω αμέσως οποιαδήποτε θεωρία συνωμοσίας. Αντίθετα, αναγνωρίζω ότι συνωμοσίες γίνονται και μάλιστα καταγράφονται από mainstream ιστορικούς. Οπότε σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα διαλέξουμε και θα αναλύσουμε μια συνωμοσία 100% αληθινή και επιβεβαιωμένη στο ιστορικό αρχείο και θα τη συγκρίνουμε με μια τυπική θεωρία συνωμοσίας του ίντερνετ. Υπήρχαν αρκετές για να διαλέξω, όπως η δολοφονία του Προέδρου Λίνκον ή το σκάνδαλο Watergate. Τελικά επέλεξα τη δολοφονία του Αρχιδούκα της Αυστρίας, Φραγκίσκου Φερδινάνδου, που έγινε στο Σεράγεβο στις 28 Ιουνίου 1914 και ήταν η αφορμή για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό ήταν, αναμφίβολα, επιβεβαιωμένα, μια συνωμοσία. Διοργανώθηκε από μια μυστική οργάνωση Σέρβων εξτρεμιστών ονόματι Μαύρο Χέρι και ο πολιτικός σκοπός της δολοφονίας ήταν η ανεξαρτησία της Σερβίας από την Αυστρο-Ουγγαρία. Οι δολοφόνοι είχαν υποστήριξη από δεκάδες μέλη ή συνεργάτες του Μαύρου Χεριού, καθώς και ένα υπόγειο δίκτυο από Σέρβους αξιωματικούς που τους προμήθευαν με όπλα, χάρτες και εκπαίδευση. Τι έγινε λοιπόν εκείνη τη μέρα? Ο κύριος Φραντζ είχε πάει στο Σαράγεβο για να δώσει μια ομιλία στα εγγένεια ενός μουσείου. Η αυτοκινητοπομπή του είχε 6 αυτοκίνητα και αυτός με τη γυναίκα του βρίσκονταν στη μέση. Και τώρα ξεκινάει η σατανική συνωμοτική δολοφονία, δώστε βάση. Οι συνωμότες είναι απλωμένοι σε διάφορα σημεία της πλατείας, οπλισμένοι με πιστόλια και χειρομοβίδες. Οι δύο πρώτοι δεν καταφέρουν να τον χτυπήσουν, είτε γιατί κόλλωσαν, είτε γιατί δεν είχαν σταθερό στόχο. Τελικά, ο τρίτος που ήταν εστημένος σε καλύτερο σημείο, πετάει μια χειροβομβίδα στο αμάξι του Φραντζ. Η χειροβομβίδα κάνει γκέλα στο καπό, τσουλάει κάτω από το πίσω αμάξι και σκάει, τραυματίζοντας τους επιβάτες και κατηπεραστικούς. Η αυτοκινητοπομπή πατάει με τη μία γκάζι και εξαφανίζεται, και ο τύπος που πέταξε τη χειροβομβίδα παθαίνει πανικό. Σε μια προσπάθειά του να αυτοκτονήσει πριν τον πιάσουν, καταπίνει ένα χάπι κυανίου που είχε μαζί του και πηδάει από μια γέφυρα μέσα στο ποτάμι. Δεν θα με πιάσετε ποτέ, ζωντανό γουρούνια! Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε κατά καλό καιρό και η στάθμη του ποταμού είναι λίγο χαμηλή. Και επειδή ο τυπάς είναι υπερβολικά χοντρός για το χάπι κυανίου που ήπιε, η δόση δεν είναι αρκετή να το σκοτώσει, αλλά είναι αρκετή για να του ταράξει το στομάχι. Οπότε τελικά οι αρχές τον βρίσκουν να κάθεται μέσα σε μισό μέτρο νερό και να ξερνάει ασταμάτητα. Ο δράστης συλλαμβάνεται και οι υπόλοιποι συνωμότες σκορπίζουν στην πόλη. Οπότε τελικά πώς σκοτώσανε τον Δούκα? Μετά την απόπειρα, αντί να κρυφτεί, ο Φραντς Φέρντιναντ αποφασίζει να συνεχίσει την επίσκεψή του κανονικά. Πάει στα εγγένεια, κάνει την ομιλία του και μετά περνάει και από το νοσοκομείο για να επισκεφτεί τα μέλη της ακολουθίας του που είχαν φάει τη χειροβομβίδα στα μούτρα. Απέναντι από το νοσοκομείο, ένας από τους συνωμότες που ξέφυγαν είχε πάει σε μια καφετέρια για να ανασυνταχτεί, να κλάψει για την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας και να φάει ένα σάντουιτς. Και μόλις βγαίνει από την καφετέρια, τι βλέπει? Το Δούκα και τη γυναίκα του να φεύγουν από το νοσοκομείο με το κάμπριο χωρίς συνοδεία. Τους πλησιάζει, βγάζει πιστόλι, μπαμ μπαμ, και αυτό ήταν. Έτσι γίνονται οι συνωμοσίες, παιδιά μου. Όσο καλά και αν έχεις προετοιμαστεί στα χαρτιά, η εκτέλεση γίνεται στον πραγματικό κόσμο. Και ο πραγματικός κόσμος είναι γεμάτος τυχαιότητα, θόρυβο, λάθη και ανθρώπινες ατέλειες. Οπότε με αυτή την έννοια, η 11η Σεπτεμβρίου ήταν όντως συνωμοσία. Μέλη της Αλ-Κάιντα συνωμότησαν στα πλαίσια της Τζιχάντ για να χτυπήσουν άμαχο πληθυσμό σε αμερικάνικες πόλεις. Και όπως όλες οι συνωμοσίες, έτσι και αυτή πήγε λίγο στραβά. Τρία από τα αεροπλάνα βρήκαν το στόχο τους, αλλά το τέταρτο έπεσε πριν προλάβει να φτάσει στο Λευκό Οίκο. Το καλύτερο σχέδιο, ακόμα και αν πετύχει τον τελικό του σκοπό, πάντα θα πάει έστω και λίγο στραβά. Και οι συνωμότες που εκτελούν το σχέδιο δεν είναι ούτε ιδιοφύειες που έχουν υπολογίσει κάθε πιθανή λεπτομέρεια, ούτε πιστά πιόνια που εκτελούν τις εντολές του αρχηγού χωρίς αμφισβήτηση. Είναι κανονικοί άνθρωποι. Μπορεί να έχουν αποφασιστικότητα, θάρρος, ταλέντο και εκπαίδευση, αλλά μαζί κουβαλάνε και φόβο, ζήλια, απροσεξία και αφηρημάδα, όπως όλοι μας. Παντού υπάρχει ο αγχωμένος που θα μπερδευτεί, θα ξεχαστεί, θα κάνει κάποια βλακεία ή θα κολλώσει την τελευταία στιγμή. Και φυσικά, παντού υπάρχει ο ρουφιάνος. Το ξέρω ότι το έχω ξαναπεί, αλλά είναι αδύνατο να υπάρξει σκευωρία με το μέγεθος της 11η Σεπτεμβρίου και να μην μιλήσει κάποιος. Ειδικά όταν άρχισαν να βγαίνουν όλα τα ντοκιμαντέρ όπως το Zeitgeist που υποτίθεται ότι ξεσκέπαζαν τη συνωμοσία, κανείς δεν έχασε την ψυχραιμία του. Όταν αρχίζουν και βγαίνουν λεπτομέρειες στη φόρα, πάντα υπάρχει αυτός που θα πανικοβληθεί, θα σκεφτεί πάει μαλάκα αυτό ήταν, μας πιάσανε. Και για να εξασφαλίσει ο ίδιος μια πιο ευνοϊκή ποινή, θα πάει να καρφώσει τους συνεργάτες του. Γι' αυτό μια τυπική αληθινή συνωμοσία περιλαμβάνει το πολύ μερικές δεκάδες άτομα και όχι τα εκατοντάδες ή χιλιάδες που χρειάζονται για μια 11η Σεπτεμβρίου ή μια σκηνοθετημένη αποστολή στο φεγγάρι. Το κακό είναι ότι όσο παράξενη και αν ακούγεται μια θεωρία συνωμοσίας, είμαστε σχεδόν προγραμματισμένοι να την πιστεύουμε ή τουλάχιστον να τη βλέπουμε ευνοϊκά. Το μυαλό σου, όπως και το δικό μου και κάθε άλλο ανθρώπου, είναι πολύ καλό στο να βγάζει μοτίβα μέσα από το χάος που λέγεται περιβάλλον. Είτε αυτά τα μοτίβα είναι φάτσες κρυμμένες στα ψηλά χόρτα, είτε είναι κακόβουλοι συνωμότες που θέλουν το κακό σου. Γιατί? Διότι στη φύση όντως υπάρχουν φάτσες κρυμμένες στα ψηλά χόρτα και κακόβουλοι συνωμότες που θέλουν το κακό σου. Λέγονται σαρκοφάγα ζώα. Όταν ζούσαμε στη σαβάνα, όποιος έβλεπε τα περισσότερα μοτίβα, ζούσε για να κάνει τα περισσότερα παιδιά. Εγώ και εσύ είμαστε κυριολεκτικά οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων της σαβάνας που έβλεπαν παντού συνωμοσίες και χάρη σε αυτό επιβίωσαν. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα τίνουμε να τις βλέπουμε κι εμείς, ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν. Όταν συμβαίνει κάτι συνταρακτικό όπως η 11η Σεπτεμβρίου ή η οικονομική κρίση, έχουμε την τάση να βλέπουμε τα γεγονότα λίγο πριν και λίγο μετά ως εξίσου συνταρακτικά. Ξαφνικά, κάθε ασυνήθιστο γράμμα και email των γύρω ημερών είναι ύποπτο. Κάθε καρέ του βίντεο είναι σημαντικό και κάθε πιτσιλιά στην οθόνη είναι αντικείμενο μελέτης. Μόνο που δυστυχώς, μάγκες, η αναζήτηση της πραγματικότητας είναι βαρετή.
Γίνεται στη βιβλιοθήκη, στα αρχεία, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο και στο εργαστήριο. Χωρίς εντυπωσιακά πλάνα, χωρίς δραματική μουσική από το Ρέκβιμ για ένα όνειρο, χωρίς πολύχρωμα εξώφυλλα με μάτια και πυραμίδες. Η αλήθεια βρίσκεται ξενυχτώντας πάνω από πάκους επιπάκων βαρετού, ασπρόμαυρου χαρτιού, με στατιστικές, δειγματοληψίες, αναλύσεις, επιβεβαιώσεις και transcripts. Δεν βρίσκεται παίζοντας ξανά και ξανά σε replay τα πλάνα από τους δίδυμους πύργους. Ούτε λιώνοντας με τις ώρες σε ερασιτεχνικά ντοκιμαντεράκια του YouTube. Και παρεπιπτόντως, ο σκεπτικός κάφρος δεν αποτελεί εξαίρεση. Ακούσατε το σκεπτικό κάφρο. Ήμουν ο Μάκιους από το lumben.tv.